πρώτος ομιλητής τελευταίας συνεδρίας είναι ο κύριος Βουτηράς, ομότιμος καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το γνωρίζετε, το ξέρετε όλοι και όλες, έχει συνομιλήσει μαζί του πολλές φορές και σήμερα θα μας μιλήσει για τον χορό στον τάφο. Ναι, ακούγεται λίγο μυστηριώδης, αλλά δεν είναι. Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα μπορούσε επίσης να είναι «Δεύτερε φροντίδες», διότι θα διορθώσω τον εαυτό μου. Λοιπόν, στις επικίνδυες επιγραφές συναντούμε καμιά φορά ιδιόμορφες ή απρόσμενες για τα σημερινά δεδομένα παρενέσεις. Μια τέτοια περίπτωση είναι η επιγραφή ενός σχεδόν τετράγωνου επιτυμβίου αναγλύφου, το βλέπετε εδώ, χαραγμένη κάτω από την προτομή μιας γυναίκας με το όνομα Κλεφπάτρα, έτσι με εψιλον ύψιλον, είναι ένα διαλεκτικός τύπος του Κλεοπάτρα, το οποίο βρέθηκε το 1970 στη Δυτική Νεκρόπολη της Θεσσαλονίκης, βλέπετε εδώ, στην Οδόν Μοναστηρίου, και χρονολογείται λίγο μετά τα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστό. Η επιγραφή, βλέπετε εδώ και την μεταγραφή της, λέει «Επίγονος Κλεφπάτρα τη Γλυκητάτη και παραμόνα το τέκνον τη μητρή μνίας χάριν. Εγώ Κλεφπάτρα εξορκίζωσε τον κάθυρον αναγνούς όρχισε». Το διάβασα με έναν τρόπο που δείχνει και το πώς το ερμηνεύω. Θα το δείτε στη συνέχεια. Η επιγραφή αρχίζει με τη συνηθισμένη πληροφορία ότι το μνημείο το έστησαν ο σύζυγος και η κόρη της νεκρής. Απρόσμενη και ασυνήθιστη είναι αντίθετα η δεύτερη φράση με την οποία η ίδια η Κλεφπάτρα απευθύνει προς ένα τρίτο πρόσωπο, προφανώς τον περαστικό που διαβάζει την επιγραφή, την έντονη προτροπή να χορέψει. Έτσι, εγώ εξορκίζωσε, όρχισε. Το όρχισε είναι η προστακτική του ορίστου. Ο Γιάννης Τουράτσογλου, που συζήτησε πρώτος στην επιγραφή, η πρώτη δημοσίευση είναι της Μαρίας Λαγογιάννη στην διατριβή της. Ο Γιάννης Τουράτσογλου, που πρώτος έτσι, συζήτησε την επιγραφή, θεώρησε, η αλήθεια είναι όχι ρητά, αλλά έμεσα με τη στίξη που υιοθέτησε, ότι η νεκρή ζητά επιτακτικά από τον αναγνώστη της επιγραφής να χορέψει τον Κάδυρον, δηλαδή τον χορό του Καδύρου, τον οποίον αντιλαμβανόταν ως οργιαστικό θεό, αφού παραπέμπει στις γραπτές μαρτυρίες, θα τις δούμε στη συνέχεια, σύμφωνα με τις οποίες η λατρεία του Καδύρου στη Θεσσαλονίκη είχε μυστηριακό και οργιαστικό χαρακτήρα. Την ερμηνεία αυτή την αμφισβήτησα στο λήμα που συνέταξα για το επιτύμβιο ανάγλυφο της Κλεφπάτρας στον 4ο τόμο του Καταλόγου των Κληπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης, με το επιχείρημα ότι η παρεμβολή της μετοχής αναγνούς ανάμεσα στο ρήμα όρχισε και το αντικείμενό του, τον Κάδυρον, είναι μια συντακτική ανομαλία και επίσης ότι η λέξη Κάδυρος δεν μαρτυρείται πουθενά με την σημασία ο χορός του Καδύρου. Με αυτό το σκεπτικό θεώρησα προτιμότερη την σύνθεση της αιτιατικής με το ρήμα «εξορκίζω». Δηλαδή, μεταφράζω, εγώ η Κλεφπάτρα σε εξορκίζω στο όνομα του Καδύρου, όταν το διαβάσεις αυτό, να χορέψεις. Η συμπλοκή του ρήματος «εξορκίζω» με το όνομα της θεότητας στην αιτιατική με την σημασία «εξορκίζω, σε εξορκίζω στο όνομα» ή με την επίκληση του τάδε θεού, μαρτυρείται στην μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα, αλλά και σε μία επιγραφή του τέλους του 2ου ή των αρχών του 3ου αιώνα μετά Χριστόν από τη Θεσσαλονίκη. Μια παρόμοια ερμηνεία είχε ήδη
υιοθετήσει, χωρίς να το γνωρίζω, ο Παντελής Νίγδελης στο supplementum του κόρπους των επιγραφών της Θεσσαλονίκης, που δυστυχώς έφτασε στα χέρια μου με καθυστέρηση όταν ο τέταρτος τόμος του καταλόγου ήδη τυπωνόταν. Η διαφορά είναι ότι ο Νίγδελης δέχτηκε την αδόκιμη ανάγνωση της προστακτικής αορίστου της μέσης φωνής όρχισε ως απαρεμφάτου της ενεργητικής φωνής, ορχίσε, που πρότεινε ο Μιλτιάδης Χατζόπουλος. Αλλά η ανάγνωση αυτή είναι αδύνατη, διότι το ρήμα ορχούμε είναι αποθετικό, δηλαδή δεν έχει ενεργητική φωνή. Εξάλλου, εάν ο ρηματικός τύπος ήταν απαρέμφατο, η μετοχή θα έπρεπε να συμφωνεί ως προς την πτώση με το υποκείμενό του και να είναι επομένως στην αιτιατική, αναγνώντα. Έτσι είναι η γνωστή σύνταξη ακουζατίβους cum infinitivo. Αλλά η ερμηνεία αυτή θα πρέπει να αναθεωρηθεί με αφετηρία ένα πολύ ενδιαφέρον παράλληλο που ανακάλυψε και παραθέτει ο Νίγδελης στο κριτικό υπόμνημα της έκδοσής του. «Μια χαμένη σήμερα» είναι επάνω το κείμενο, «Μια χαμένη σήμερα» ταφική επιγραφή από τον Ντεμίρ Καπία της Βόρειας Μακεδονίας στο μέσο ρου του Αξιού, δημοσιευμένη ανώνυμα σε μεγαλογράμματη γραφή στην εφημερίδα Ερμής της Θεσσαλονίκης της 21ης Αυγούστου 1879, έχει το εξής μερικώς έμετρο κείμενο. Το βλέπετε, ο πρώτος στίχος είναι ένας δακτυλικός εξάμετρος. «Εν θα καλών και τευρέφος έθριος έρμαγορας», έρμαγορας, συγγνώμη, είναι ένας πεντάμετρος, και μετά είναι πεζό το κείμενο, «νήπιον διαμιάς των βίων απισπάσατο, αναγνούς όρχισε τας νεμέσης». Η τελευταία φράση, η οποία απευθύνεται προφανώς στον αναγνώστη της επιγραφής, είναι όμοια με εκείνη του μνημείου της Κλεφπάτρας, με την διαφορά ότι η απουσία του ρήματος «εξορκίζω» μας υποχρεώνει εδώ να θεωρήσουμε την αιτιατική τας νεμέσης αντικείμενο της προστακτικής όρχισε. Συνεπώς, πρέπει να μεταφράσουμε «όταν διαβάσεις την επιγραφή, χόρεψε τον χορό των νεμέσεων». Το παράλληλο αυτό επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι και στην επιγραφή της Κλεφπάτρας η νεκρή προτρέπει τον περαστικό να χορέψει τον χορό του Καβύρου. Επιβεβαιώνεται έτσι η ερμηνεία που υπέδειξε ο Τουράτσογλου και φαίνεται ότι το ρήμα «εξορκίζω» δεν συνδέεται με τον Καβύρο. Η θέση της αιτιατικής των Καβύρων πριν από το ρήμα «όρχισε», που με ενόχλησε συντακτικά, μπορεί να δικαιολογηθεί είτε ως πρόθεση να τονιστεί το όνομα του Θεού, είτε ως προσπάθεια να γίνει η φράση αντιληπτή ως έμετρος λόγος, διότι αν κάνετε την μετρική ανάλυση εκεί θα δείτε ότι είναι ένας χωρίαμβος του οποίου προηγείται μια αιωλική βάση και έπονται τέσσερις μακρές συλλαβές. Δεν σημαίνει ότι είναι έμετρο κείμενο, αλλά μια πρόθεση να διαβαστεί σαν στίχος αδόμενος. Μια όμοια προτροπή τώρα στον αναγνώστη να χορέψει τον χορό ενός Θεού συναντούμε και σε μία επιγραφή από το Κωτίεον της Φρυγίας, επίσης του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, για έναν απελεύθερο ονόματι Λεωνίδη, είναι η δεύτερη επιγραφή, στους τελευταίους στίχους Κωτίεον ή Κιουτάχια, έτσι, για να καταλαβαινόμαστε, στους τελευταίους στίχους της οποίας διαβάζουμε «παίξον», είναι το υπογραμμισμένο, «παίξον τρίφισον ζήσον, αποθανήν σε δί, τον θεόν σι όρχισε». Από κάτω, βλέπετε, εκεί που είναι τα ερωτηματικά, είναι βραχίες συλλαβές, έτσι τα βγάζει δυστυχώς στο δικό μου το υπολογιστή, φαίνονται οι βραχίες συλλαβές, διότι απλούστατα το κείμενο αυτό είναι έμετρο σε ιαμβικούς τριμέτρους στίχους, έτσι. «Πεσόν τρυφίσον ζήσον, αποθανήν σε δί», έτσι οι γραμμές αυτές οι κάθετες χωρίζουν στίχους, «θεόν», έτσι,
θεόν σι όρχισε τα 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 τα. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο Θεός δεν κατονομάζεται δείχνει σε συνδυασμό με την απουσία του άρθρου ότι ο περαστικός καλείται να χορέψει τον χορό όποιου Θεού επιθυμεί. Θεόν σι όρχισε, όποιον Θεό θέλεις. Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται και από την παρουσία της δοτικής χαριστικής «σι», που αφήνει να εννοηθεί ότι η επιλογή του Θεού θα γίνει από τον παροδίτη. Ενδιαφέρουσα στην επιγραφή αυτή είναι η σύνδεση της προτροπής για χορό με μια πολύ κοινότυπη παρότρινση, συχνή σε ταφικές επιγραφές. Ο περαστικός δηλαδή καλείται να απολαύσει τη ζωή του όσο μπορεί, αφού είναι βέβαιο ότι και αυτόν τον περιμένει ο θάνατος. Μπορούμε συνεπώς να θεωρήσουμε τον χορό μπροστά στον τάφο ως μια προσπάθεια να αποβάλει ή να ξεπεράσει ο θεατής του ταφικού μνημείου τον φόβο του θανάτου με τη βοήθεια μιας τελετουργικής πράξης του χορού προς τιμήν μιας θεότητας. Είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι οι χοροί με ονόματα θεοτήτων ήταν στην πραγματικότητα μιμητικοί, με την έννοια ότι όσοι τους χόρευαν παρίσταναν με τις κινήσεις τους συγκεκριμένους θεούς ή θεές. Τέτοιοι χοροί μαρτυρούνται ήδη από την κλασική εποχή, ας πούμε στους νόμους του Πλάτωνα υπάρχει μια μνήμα. Και φαίνεται ότι συνδέονταν με θρησκευτικές τελετές, συχνά μάλιστα οργιαστικές ή μυστηριακές. Δεν αποκλείεται όμως οι χοροί των αυτοκρατορικών χρόνων με ονόματα θεών να είχαν ως πρότυπο τις παραστάσεις των παντομίμων της εποχής αυτής, για τους οποίους ξέρουμε ότι χόρευαν μόνοι στη σκηνή, μιμούμενοι συνήθως θεότητες ή πρόσωπα του μύθου, αφηγούμενοι με τις κινήσεις τους μυθολογικές διηγήσεις, κάποτε μάλιστα τόσο πιστικά, ώστε οι θεατές να τους ταυτίζουν με μυθικούς ήρωες, με τους μυθικούς ήρωες και τις ηρωίδες που παρίσταναν. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι νόημα έχει η προτροπή σε κάποιον που παρατηρεί ένα επιτύμβιο μνημείο και έρχεται σε επαφή με έναν νεκρό επομένως, ή μία νεκρή, να μιμηθεί χορεύοντας μια συγκεκριμένη θεότητα. Υπάρχουν μαρτυρίες στην αρχαιότητα για την παρουσία θεών στους τάφους. Για παράδειγμα, η Νέμεσης που αναφέρεται στην επιγραφή από τον Τεμίρ Καπίγια και μάλιστα στον πληθυντικό που δηλώνει ότι πρόκειται για την διπλή θεά Νέμεση που ξέρουμε ότι λατρευόταν στη Σμύρνη, μας το λέει ο Παυσανίας, εικονίζεται ή μνημονεύεται σε ταφικά μνημεία αυτοκρατορικών χρόνων. Έχουν συγκεντρωθεί αυτές οι μαρτυρίες. Η Νέμεσης είναι η κατεξοχήν θεά με την οποία, στην οποία απευθύνονταν οι άνθρωποι για να ζητήσουν την επανόρθωση σοβαρών αδικιών που προκαλούσαν την οργή και την αγανάκτηση. Τέτοια αδικία ήταν ο πρόωρος θάνατος ενός ανθρώπου, ειδικά μάλιστα στην περίπτωση αυτή ενός βρέφους. Άωροι νεκροί, οι άωροι νεκροί είχαν λόγο να είναι οργισμένοι και αυτό τους καθιστούσε, όπως και τους βιαιοθανάτους, δυνητικά επικίνδυνους. Έτσι εξηγείται ότι τους βλέπουμε να μνημονεύονται συχνά σε μαγικές πράξεις, σε παπύρους μαγικούς για παράδειγμα, ως δυνάμεις που μπορούν να προκαλέσουν το κακό. Την αντίληψη ότι ο θάνατος σε νεαρή ηλικία είναι μια πρόδειλη αδικία που απαιτεί επανόρθωση, ακόμη περισσότερο όταν οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια, την βρίσκουμε διατυπωμένη ξεκάθαρα σε μια επιγραφή της εποχής των Αντωνίνων από την Αλεξάνδρεια. Βλέπετε εδώ, βλέπετε «Θεό υψίστο και πάντων επόπτη και ηλίο και νεμέσεση», πάλι είναι οι δύο νεμέσεις, «έρη αρσινό η άωρος τας χείρας». Προσεύχεται λοιπόν και ζητάει. «Ή της αυτή φάρμακα επίησε, ή επέχαρέτης αυτής το θανάτο, ή επιχαρή, μετέλθετε αυτούς να τους καταδιώξετε και να τους τιμωρήσετε». Είναι λοιπόν η ιδέα ότι η νέμεση είναι τιμωρός της αδικίας.
Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε ότι η πρόσκληση στον περαστικό να μιμηθεί με τον χορό του της Νεμέσης είχε στόχο τον εξευμενισμό του πρόωρα χαμένου νεκρού, του βρέφους στην περίπτωση αυτή. Διαφορετική σημασία μοιάζει να έχει η προτροπή της Κλεφπάτρας στον περαστικό να χορέψει τον Κάβυρον, δηλαδή τον χορό του Καβύρου. Ο Κάβυρος ήταν στα αυτοκρατορικά χρόνια και ενδεχομένως ήδη από παλιότερα, αλλά δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό, ένας από τους σημαντικότερους θεούς της Θεσσαλονίκης. Σε αντίθεση με τους Καβύρους άλλων περιοχών, που ήταν συνήθως δύο, ο Κάβυρος της Θεσσαλονίκης ήταν ένας μόνο, όπως εκείνος της Θήβας και ίσως της Λίμνου, αν και δεν έχει ως τώρα εντοπιστεί στη Θεσσαλονίκη ναός ή άλλος χώρος λατρείας του Καβύρου. Υπάρχει μία πιθανότητα να βρισκόταν στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Η παρουσία του στα νομίσματα της πόλης από την εποχή των Φλαβίων έως τον όψιμο 3ο αιώνα μετά Χριστόν, καθώς και σε ένα από τα μαρμάρινα επίκρανα, το βλέπετε δεξιά, που βρέθηκαν μέσα στο οκτάγωνο του ανακτόρου του γαλερίου, τεκμηριώνει την εξέχουσα θέση του ανάμεσα στους θεούς της πόλης. Εικονογραφικά, λοιπόν, εδώ βλέπετε δύο νομίσματα, έτσι τα διάλεξα επειδή δείχνουν τον Κάβυρο ως άγαλμα. Επάνω βλέπετε μία κοπή του Καρακάλα, όπου ο Κάβυρος εικονίζεται στο χέρι μιας νίκης. Τον κρατάει στο χέρι της μία νίκη, κάτω μία κοπή του Γορδιανού του Τρίτου, όπου ο Κάβυρος εικονίζεται μέσα σε ένα ίσκο που δηλώνει την ύπαρξη ναού της λατρείας του. Έτσι. Και δεξιά βέβαια ο Κάβυρος στο επίκρανο από το οκτάγωνο. Ναι. Λοιπόν, εικονογραφικά ο Κάβυρος της Θεσσαλονίκης εμφανίζεται ως νέος, αγένιος άντρας, το βλέπετε καλύτερα στο μαρμάρινο επίκρανο, και έχει ένα πρόσθετο στοιχείο που τον συνδέει με τον Κάβυρο, αν ήταν ένας, της Λίμνου, που ήταν γιος ή εγγονός του Ηφαίστου. Είναι το σφυρί του σιδηρουργού που κρατάει. Στο άλλο χέρι, στο δεξί χέρι, κρατάει ένα ρητόν. Η λατρεία του Καβύρου στη Θεσσαλονίκη είχε, όπως και στην Λίμνο, μυστηριακό περιεχόμενο. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς μας παραδίδει στον προτρεπτικό το αίτιον της λατρείας, χωρίς να αναφέρει ως τόπο λατρείας στη Θεσσαλονίκη. Οι κορύβαντες, όπως τους αποκαλεί, διευκρινίζοντας όμως στη συνέχεια ότι ονομάζονται και Κάβυροι, ήταν τρεις αδελφοί, από τους οποίους οι δύο σκότωσαν τον τρίτο. Του έκοψαν το κεφάλι, το τύλιξαν σε ένα κόκκινο ύφασμα και το μετέφεραν στεφανωμένο πάνω σε μια χάλκινη ασπίδα στους πρόποδες του Ολύμπου, όπου το έθαψαν. Τα μυστήρια του Καβύρου είχαν λοιπόν ως θέμα, σύμφωνα με τον Κλήμη, τον φόνο και την ταφή του. Έτσι σας παραθέτω το κείμενο, «και ταύτεστη τα μυστήρια συνελώντι φάνε», του Καβύρου δηλαδή, «φόνη και ταφή». Ότι ο σκοτωμένος Κάβυρος ταυτίζεται με τον Κάβυρο, στον οποίον κάποτε οι Θεσσαλονικείς, ματωμένος όπως ήταν, προσεύχονταν με ματωμένα χέρια, το είναι η μετάφραση αυτό, μας το επιβεβαιώνει ο Φύρμικος Ματέρνος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, που και αυτός αποκαλεί αρχικά τους τρεις αδελφούς κορύβαντες. Έτσι. Λοιπόν, στην ίδια λατρεία αναφέρεται αναμφίβολα και ο 31ος ορφικός ύμνος, που και αυτός χρονολογείται στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, στον οποίο ο Θεός ονομάζεται Κορύβας. Βλέπετε κορύβαντος και βλέπετε εδώ τον αποκαλεί και νυκτερινόν κουρίτα. Βλέπετε τις ιδιότητες του δηλώνονται στις φράσεις που έχω υπογραμμίσει. «Φόβον από παύστορα δεινών, εμαχθέντα κασιγνή των υποδησών», που δηλώνει τον φόνο από τους δύο αδελφούς,
και χαλεπίν τα ποπέμπε ο μήνυν, έτσι, την, να μας απαλλάξεις από την φοβερή, από τον φοβερό θυμό, θείο θυμό, πάβων φαντασίας, σταματώντας τα φαντάσματα που βλέπει κανείς ως οπτασίες, ψυχής εκπλήκτου ανάγκας που τις φέρνει στα μάτια η ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, από τις παραπάνω μαρτυρίες μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Θεός ήταν ευρύτερα γνωστός ως Κορύβας, στη Θεσσαλονίκη όμως, που φαίνεται ότι ήταν το επίκεντρο της λατρείας του στην αυτοκρατορική περίοδο, τον αποκαλούσαν Κάβυρο. Από τον ορφικό ύμνο φαίνεται ότι η αδελφοκτονία του Κορύβαντος Καβύρου αποτελούσε βασικό στοιχείο μιας εξαγνιστικής τελετής, σκοπός της οποίας ήταν να απαλλάξει τους συμμετέχοντες από τον φόβο του θανάτου και των νεκρών που επέστρεφαν ως φαντάσματα. Είναι επομένως θεμητή η υπόθεση ότι ο χορός του Καβύρου, που η Κλεφπάτρα ζητεί επιτακτικά από τον περαστικό να χορέψει μπροστά στον τάφο της, ήταν πράξη εξαγνισμού και ψυχικής ανακούφισης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βουτυρά.